Με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Σόντερ. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Χαρά μας. Διαφωνώ λίγο με το ρεπορτάζ που παίξατε, αλλά εντάξει, τα έχει αυτά η δημοκρατία. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Άλλωστε, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, δεν ξέρω αν διαφωνείτε και με αυτό που θα σας πω, στην αγορά εργασίας. Από τη μία, οι εργοδότες σε όλους σχεδόν τους τομείς λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι μιλούν είτε για ανεργία, είτε για πολύ χαμηλούς μισθούς, είτε για συνθήκες εκμετάλλευσης. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα δύο? Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο του τουρισμού ξεκινά από τα 1.200 ευρώ. Ένας εργαζόμενος θα πάει στον τουρισμό, θα πάρει 1.200 ευρώ κατ' ελάχιστον. Αν κάνει και λίγες περιορίες θα φτάσει εύκολα το 1.500. Αν πάρει και μερικά μπουρμπουάρ θα φτάσει πέμπτο το 2.000. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένας χαμηλός μισθός για την Ελλάδα, κύριε Σρόιτερ. Παρά τα αυτά υπάρχουν περίπου 40.000 θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί στον τουρισμό. Δηλαδή ο ΣΕΤΕ, ο επίσημος σύνδεσμος των τουριστικών επιχειρήσεων, ζητάει να επιτρέψουν την μετάκληση 40.000 ανθρώπων από το εξωτερικό, γιατί δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλεύουν στην Ελλάδα. Με περίπου 1.200 ευρώ βασικό μισθό και ως είπα, βγαίνει παραπάνω με τις περιορίες τα μπουρμπουάρ. Η απάντηση βεβαίως εδώ των εργαζομένων είναι ότι ειδικά στον τουρισμό, μια και σε αυτόν αναφερθήκατε, οι συνθήκες είναι εξοντοτικές. Το πενθήμερο γίνεται επτάήμερο και το οκτάωρο δεν υπάρχει πουθενά. Στην ουσία, οι άνθρωποι δουλεύουν ως και 12 ώρες. Μα ο τουρισμός είναι εποχική εργασία, όπως ξέρετε, δεν είναι για όλο τον χρόνο. Και οι περιορίες ασφαλώς και πληρώνονται. Ποιος είπε δεν πληρώνει οι περιορίες? Άμα κάποιος δεν έχει πληρωθεί η περιορία, μας καταγγείλει να τον βάλουμε πρόστιμο. Ναι, 7 δεν μέρες είναι την εβδομάδα. Δεν είναι το πρόβλημα στον τουρισμό πια. Επίσης, 7 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα, φαντάζομαι και εσείς δεν είναι 7 μέρες την εβδομάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα ρεπό τηρούνται. Στα νησιά. Και επαναλαμβάνω, οι μισθοί πια στον τουρισμό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το στα γιατί δεν πάνε λέτε ότι τα ρεπό τηρούνται. Είναι πιο σύνδετο θέμα. Ασφαλώς και τηρούνται. Ασφαλώς και τηρούνται. Και ο λόγος που τηρούνται είναι πολύ απλός. Υπάρχει τέτοιο έλλειμμα εργαζομένων που, αν θέλει ένας εργαζόμενος και παράμενο εργοδότη να βρει δουλειά σε διπλανό εργοδότη, το κάνει την ίδια μέρα, ούτε καν την επόμενη. Δεν είμαστε που κοιμόμαστε πριν από 10 χρόνια. Γι' αυτό και το ρεπορτάζ παίξατε είναι όλο λάθος. Παίξατε, ας πούμε, μου είχαν εντύπωση ο κ. Μαραβασιώτης, είναι και πολύ έγκυρος άνθρωπος. Ότι διαφωνούν, λέει, με τις 6 μήνες δοκιμαστικής περίοδου. Θα σας πω. Διαφωνούν, λέει, εργαζόμενοι τους 6 μήνες δοκιμαστική περίοδο. Μα η δοκιμαστική περίοδο ήταν μέχρι το νόμο το δικό μου, ήταν 12 μήνες. Το 12 μήνες έγινε 6. Διαφωνούν με την δοκιμαστική περίοδο των 6 μηνών, αλλά συμφωνούσαν με τους 12 μήνες. Το ξανακάνουμε 12 μήνες έτσι. Το διαφωνώ με το 12, με το 6 δεν σημαίνει ότι μου αρέσει το 12. Μπορεί να σημαίνει πάρα πολύ απλά. Με συγχωρείτε, ήταν 12 από το 2010. Ήτανε 12 από το 2010. Ωραία. Από το 2010 μέχρι το 2023 ήταν 12 μήνες δοκιμαστική περίοδος. Τώρα η δοκιμαστική περίοδος έγινε 6 μήνες. Αν μου λέτε ότι διαφωνούν με τους 6, δηλαδή θέλανε το 12 να γίνει 0, θα σου πω ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί 6 μήνες δοκιμαστική περίοδο είναι γραμμένη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ισχύουν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατάλαβα γιατί οι εργαζόμενοι στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορούν να έχουν έως 6 μήνες δοκιμαστική περίοδο και δεν μπορούν να πούν στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι η δοκιμαστική περίοδο ισχύει εκεί που υπάρχει συμφωνία από την αρχή. Εργοδότη-εργαζόμενο. Δηλαδή, υπογράφει και ο εργαζόμενος ότι δέχεται να έχει 6 μήνες δοκιμαστική περίοδο. Αν δεν του αρέσει αυτό, μπορεί να πάει σε έναν άλλο εργοδότη να βρει δουλειά χωρίς δοκιμαστική περίοδο. Και επειδή σήμερα, παραλαμβάνω, όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας ζητούν εργαζομένους και δεν βρίσκουν, από τις κατασκευές, από την αγροτική παραγωγή, από την βιομηχανία, την πληροφορική, από τον τουρισμό, από την εστίαση. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεις δουλειά, είναι πώς θα βρεις εργαζόμενους. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα που μου είχε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν ήταν, αυτά ήταν τα ρεπορτάζ που πρέπει να κάνει και ο Α και όλα τα κανάλια. Ο κύριος Βορύδης, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ψηφίσει ένα νόμο όπου τι είπε? Ότι για να μπορέσω να βρω εργατικά χέρια για τα χωράφια και τους αγροτικούς εταιρισμούς, γιατί δεν έχω να μαζεύουν τις ελιές, τα λοδάκινα και τα πορτοκάλια, τι κάνω? Δίνω το κίνητο στους έχοντας την κάρτα μακροχρόνιας ανεργίας να μπορούν να δουλέψουν σε αυτά τα χωράφια, να παίρνουν επιδότηση συν 50 ευρώ και να μην χάνουν την κάρτα ανεργίας. Δηλαδή να μην χάνουν τα όποια ωφελήματα τους δίνει το στάτους του μακροχρόνιου άνεργου. Δηλαδή προσέξτε, διατηρούν το σημερινό του στάτους, παίρνουν 50 ευρώ και παίρνουν και το μισθό που θα πάρουν εκεί που θα πάνε να δουλέψουν. Ξέρετε πώς έκαναν χρήση αυτής της ρύθμισης? Αυτή έχει ήδη 2 χρόνια ψηφιστεί. Πείτε μου αν έρθουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Μηδέν. Κανένα. Εγώ ψάχνω τον έναν ήρωα που τον βγάλω στα κανάλια. Ούτε ένας.
Αφού λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλη άρα, ανάγκη. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα όπως θα παρουσιάσετε προηγουμένως. Αφού λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Πείτε του κυρίου Μονεβασιώτη, του φίλου, μετά όλο λάθος. Αφού λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Και το λέμε αγάπη εδώ, Σταύρο, το συμπαθώ. Αφού λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω γιατί δεν προχωρούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να έρθουν αυτοί οι εργαζόμενοι που καιρό τώρα έρχονται, αλλά στην ουσία δεν έρχονται από το εξωτερικό. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Γιατί άνθρωποι σαν και εσάς παίζουν ρεπορτάζ για να μην έρθουν. Να ολοκληρώσω, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Ναι. Λέω, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι υποδιάλυση, όπως καλά ξέρετε, και για να βγάλουν μια βίζα και να δώσουν μια άδεια εργασία σε έναν εργαζόμενο, θέλουν 2 και 3 χρόνια. Η διαδικασία του να έρθει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα και να πάρει βίζα εργασίας και να δουλέψει θέλει μια αντίστοιχη περίοδο. Συμφωνίες μας λέτε ότι κάνετε με το εξωτερικό ώστε να έρθουν εργαζόμενοι και τις συμφωνίες ακόμη τις περιμένουμε. Και στα κέντρα υποδοχής υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα μας, αλλά ίσως κάποιοι από αυτούς είναι χρήσιμοι στο να μπορούν να ενταχθούν σε όλα όσα συζητάμε και κανείς δεν έχει πάει εκεί να κάνει έστω μια προσπάθεια να έρθει σε μια συνεννόηση και να γίνει μια επιλογή ώστε αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Άρα εσείς το πρόβλημα πώς το λύνετε ακριβώς. Τώρα έχω το λόγο. Πρώτον, έχετε εν μέρη δίκιο εδώ. Βέβαια δεν βγάζουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις βίζες. Βίζες βγάζει μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών, κανένας άλλος. Η Ελλάδα είναι χώρα τη ζώνη Σέγγεν και η διαδικασία έκδοση βίζας έχει πολύ αυστηρές διαγραφές που αν τις παραβιάσει μια χώρα φεύγει από τη Σέγγεν. Η δυσκολία δεν είναι στην άδεια εργασίας, είναι στη βίζα, σας το είπατε, αλλά εκεί η δυσκολία είναι πραγματική και όχι εύκολα επιλύσιμη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά το σύστημα που έχει τώρα, ο προκάτοχος μου είχε εγκρίνει περίπου 170.000 θέσεις μετακλήσεων για τα 2 χρόνια. Έχουν σχεδόν όλες καλυφθεί, έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, ήδη δουλεύουν οι περισσότεροι. Πρέπει να αυξήσουμε το όριο γραφειοκρατικών περισσότερους. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ να δεχθώ ότι υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, όπως είπα, έχετε εν μέρη δίκιο, και ότι πρέπει να το κάνουμε πιο γρήγορα. Μα εσείς προηγουμένως παίξατε ένα ρεπορτάζ ότι δίδεν ο κόσμος ψάχνει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει δουλειές. Και ταυτόχρονα με ρωτάτε γιατί κάνουμε πιο γρήγορα τη μετακλήση αλλά αυτόν περισσότερο στο εξωτερικό. Διαλέξτε. Ψάχνει να βρει δουλειά ο κόσμος και δεν βρίσκει δουλειές. Δεν το εξωτερικό. Δεν το έπαιξε κανείς. Άλλο ρεπορτάζ. Μήπως βλέπατε άλλο κανάλι. Αυτό είδα. Όχι, λάθος ρεπορτάζ ήταν. Λέει την άλλη δουλειά. Είδε κόσμο να μιλάει και καλό είναι να τον ακούτε και τον κόσμο. Δεν είναι κακό μερικές φορές. Γιατί ο κόσμος ο οποίος μιλάει είναι αυτός που αύριο μεθαύριο και ψηφίζει και καθορίζει και τις τύχες όλων μας. Και λέει ο κόσμος αυτόν λοιπόν ότι έρχεται σε μια πολύ δύσκολη θέση πολλές φορές, είτε στο θέμα της εκμετάλλευσης εργασιακής, είτε για παράδειγμα με τα πτυχία του, τα οποία πτυχία όταν έρχεται η ώρα να ακούσει το μισθό από τον εργοδότη δεν παίζουν κανένα ρόλο, είτε διότι πάρα πολύ απλά έρχονται εργαζόμενοι, έρχονται εργοδότες και τους ζητούν, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, μαζί με την πρόσληψη να υπογράψει και το χαρτί της εθελούσιας αποχώρησης την ίδια μέρα και ταυτόχρονα και το βάζουν στο συρτάρι, είτε γιατί θα σας πω εγώ, πάρα πολλοί εργαζόμενοι πάνε και στείνονται σε λίστες αναμονής που υπάρχουν στις εταιρείες ταχυδιονομής φαγητού, γιατί οι μισθοί εκεί πέρα είναι τέτοιοι με λίγες ώρες απασχόλησης που υπερκαλύπτουν το βασικό μισθό που εσείς έχετε δώσει. Πάμε λίγο με τη σειρά. Λοιπόν, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα σήμερα στα 1090 ευρώ. Ο σκοπός της κυβέρνησης να πετύχουμε στο τέλος της τετραετίας να φτάσει στα 1500 και πιστεύω θα το πετύχουμε. Δεύτερον, η εικόνα στην αγορά εργασίας έχει πολλά, όπως είπατε, είναι πραγματικότητες. Όμως όλα αυτά είναι παράνομα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το νόμο που ψηφίσαμε, εκεί που έγινε και το εξάμεινο, το 12ο εξάμεινο, έχουμε βάλει τη σύμβαση εργασίας αναρτάται στην Εργάνη που υπογράφηκε τα 2 μέρη. Οτιδήποτε δεν έχει αναρτηθεί εκείνη τη μέρα στην Εργάνη δεν ισχύει. Άρα, αν έχει υπογράψει τέτοιο χαρτί όπως αυτό που περιγράψατε, πολύ απλά ο εργοδότη δεν μπορεί να το κάνει τίποτα, δεν μπορεί να το παρουσιάσει εκ των υστέρων. Δεν έχει μπαίνει στο συρτάρι με υπογραφή και χωρίς ημερομηνία, Υπουργέ μου, το χαρτί. Όποιος να ρωτήσετε αυτούς που λέτε ότι δεν τα λένε σωστά στην αγορά. Γιατί είναι αυτοί που ξέρουν και την πραγματικότητα. Την εργατικότητα την ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος είμαι εργοδότης πάρα πολλά χρόνια. Σας λέω ότι αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια και έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα όμως, επειδή υπάρχει έλλειμμα εργαζομένων, σήμερα δηλαδή η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη από τη ζήτησή της, δεν έχει κανένα λόγο ένας εργαζόμενος να υπογράψει ένα τέτοιο χαρτί και να υποκύψει έναν εκβιασμό. Γιατί αν θες να βρεις δουλειά σήμερα, θα βρεις άλλον εργοδότη. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Δεν είναι πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα να βρεις δουλειά. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Έχονται συνέχεια επιχείρηση στο γραφείο μου και μου ζητάνε να τους βρω εργαζομένους. Φέρνω σε επαφή με τη ΔΥΠΑ. Αλήθεια. Και στέλνει η ΔΥΠΑ 20, 30, 40 άτομα που έχει τη λίστα. Ξέρετε από τους 20 και 30 που πηγαίνουν πόσοι μένουν μια δουλειά. Οι τρεις. Ξέρετε γιατί δεν πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν θέλουν να κουβαλάνε, δεν τους αρέσει η χειρονακτική εργασία, δεν τους αρέσει το ωράριο, δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει το άλλο. Λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο λέτε. Μπέλιδες, δηλαδή. Σήμερα επαναλαμβάνω, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να υποκύψει κανέναν εκβιασμό κανενός εργοδότη. Και αν κάποιος εργοδότης, κακός, κάκιστος,
ζητάει κάτι από τον εργαζόμενό του, παρακαλώ πολύ να μας το καταγγέλει αμέσως στην επιθεώρηση της εργασίας και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως και σωστά στο ρεπορτάζ σας ότι βάλαμε νέα πρόστιμα 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Ελέγχους κάνουμε για όλα αυτά που σωστά επισημάνατε. Ασταμάτητους ελέγχους και είμαστε αμήλυτοι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά επαγγέλματα δεν υπάρχει ζήτηση από τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, ναι.